Γεια σας και από μένα. Καταρχήν να πω ότι υπάρχει μια δυσκολία που επειδή στις δυσκολίες δεν σταματάω και το λόγο που λένε και δεν έχω προβλήματα. Είναι ότι βρίσκομαι εδώ ως αντίμαρχος ή αν θέλετε κουβαλάω και τα δύο. Κουβαλάω και τον δήμαρχο και το μέλος της Τριγλίας. Έτσι, με τιμή μου και χαρά μου, αφού έχω χρηματίσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον Γιώργο του Καμπορέ. Αυτά τα πράγματα για μένα δεν είναι παρεξηγήσιμα όταν, όπως πιστεύω ότι είμαι, είσαι δίκαιος απέναντι στην αντιμετώπιση των ομάδων στον τόπο. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάνω μέχρι σήμερα και θα κάνω όσο καιρό θα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Θα πούμε και δύο πράγματα τα οποία έχουν σχέση, αν θέλετε, με θέματα γηπέδου, με θέματα, ας το πω, λειτουργικά πια της ομάδας, σε θέματα εγκαταστάσεων, ας το πούμε. Αλλά καταρχήν θα ήθελα να αρχίσω από το κλίμα το οποίο υπάρχει. Το κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλό. Και θέλω να πω αν αυτό το οποίο, ας το πω, παρατηρήσαμε προηγουμένως, είναι ένα είδος διαζυγίου. Συνήθως τα διαζύγια φταίνει και οι δύο. Δεν φταίνει μόνο. Δεν σημαίνει ότι φταίνει ισόποσα, αλλά φταίνει και οι δύο. Αυτές τις πολυτέλειες, θα έλεγα, δεν τις έχει η Τριγλία. Δεν μπορεί η Τριγλία να έχει την πολυτέλεια να είναι μοιρασμένη σε δύο ή και σε περισσότερα κομμάτια. Επομένως, εγώ απευθύνω έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους που ίσως κρύωσε η καρδιά τους με κάποιους. Να επανέλθουν και να προσπαθήσουν όλοι μαζί να βοηθήσουν την ομάδα. Εγώ δεν θα πω αυτό που είπε ο Στάθης, ότι η ομάδα θα μπορούσε ίσως, σαν Τριγλία τώρα λέω, και σαν μέγεθος η πόλη μας, να ανέβει. Γιατί όταν μιλάμε για β' εθνική, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πιστεύω όμως ότι το επίπεδο το οποίο βρίσκεται η Τριγλία, δηλαδή στη γάμα εθνική, είναι ένα αξιοπρεπέστατο επίπεδο για μια ποδοσφαιρική ομάδα μιας τέτοιας πόλης, η οποία έχει, ας το πούμε, το μέγεθος το οποίο υπάρχει. Άρα αυτό το επίπεδο είναι το επίπεδο που θα θέλαμε, πιστεύω εγώ, εμείς τα μέλη, να μείνει η ομάδα. Βεβαίως και θα ήταν χαρά μας, όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά τα οποία προέρχονται από τις ακαδημίες της Τριγλίας να βρισκόντουσαν στην πρώτη ομάδα. Εγώ δεν θα κάνω ούτε το ρομαντικό, έτσι, ούτε τον υπερραφινιώτη, ας το πούμε, ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Ή έχουμε κάποιους προπονητές και κάποιους ειδικούς για αυτό το θέμα, ή δεν έχουμε. Έτσι, τότε θα μπορούσα και εγώ να πω εκείνο το παιδί θα ανέβει και εκείνο δεν θα ανέβει, ανάλογα ίσως από πού προέρχεται. Έχεις έναν προπονητή, έχεις στις υπόλοιπες ομάδες ανθρώπους που γνωρίζουν τα παιδιά, αυτός που αξίζει λοιπόν, ναι, να ανέβει στη μεγάλη ομάδα, στην εταιρική ομάδα. Και σιγά σιγά, εάν δουλεύει καλά το σύστημα των ακαδημιών, που πιστεύω ότι δουλεύει καλά, και θέλω και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στους υπεύθυνους των ακαδημιών, θεωρώ ότι θα βγάλει μια καινούργια φωνιά πολύ καλών ποδοσφαιριστών, άλλωστε τους είδαμε και τους θαυμάσαμε όταν πήραμε το κύπελλο των νέων. Πραγματικά μένεις έκπληκτος από το επίπεδο που έπαιζαν αυτά τα παιδιά, εγώ θα έλεγα από τους αντιπάλους τους, μία και δύο ταχύτητες παραπάνω. Η χρονιά που έρχεται πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επομένως η έκκληση η οποία απίθυνα προηγουμένως στο να μην υπάρχουν προβλήματα, στο να μπορέσει αυτό το ΔΣ να πλαισιωθεί από όλες τις δυνάμεις, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο εάν θέλουμε από την νένα θέση ως την 7, μένουμε περίπου φέτος, από την 1 λοιπόν, από το 1 ως το 7, να τερματίσει η ομάδα. Κάνοντας ο καθένας, κάνοντας ένα βήμα πίσω. Ακόμα και αν πιστεύει ότι είναι αναμάρτητος. Ακόμα και αν πιστεύει ότι είναι αναμάρτητος, για μένα θα πρέπει να δώσει το χέρι σε αυτόν που έχει το πρόβλημα και να του πει ναι, προχωράμε μαζί. Κι αν έκανα κάτι που τυχόν σε πείραξε, ας το βάλουμε πίσω και να προχωρήσουμε. Το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τη χρονιά που έρχεται. Όσο για την
επειδή ακούστηκε και αυτό, τη συμμετοχή των φιλάθλων, πιστεύω ότι η προσέλευση στο γήπεδο γενικότερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν είναι μεγάλη έτσι κι αλλιώς. Εάν τώρα το κακό κλίμα συνέβαινε στο να υπάρχουν και κάπως λιγότερα εισιτήρια, θεωρώ ότι δεν θα είχαμε καμία θεαματική αλλαγή, ας πούμε, όσον αφορά τις εισπράξεις, ας πούμε, αυτά τα οποία τα βάζαμε στο καμίο. Η ομάδα ήταν, ας πούμε, στις ψηλότερες θέσεις. Ήταν η εποχή που μπορούσαμε να είμαστε, να πιστεύαμε ότι θα τερματίσουμε και δεύτερη. Και πάλι δεν υπήρχε η συμμετοχή, η οποία υπήρχε ίσως τα προηγούμενα χρόνια, ίσως γιατί και ο κόσμος, για να μπει στο γήπεδο, κάθεται και σκέφτεται, ας πούμε, αυτά τα λίγα ευρώ που πρέπει να δώσει. Έχουμε φτάσει σε τέτοιες εποχές. Να πω δύο λόγια για το θέμα το γηπεδικό. Φροντίσαμε με την περιφέρεια να κάνουμε δύο κινήσεις εμείς ως νέα δημοτική αρχή. Η μία κίνηση ήταν να μπορέσουν τα 65 στρέμματα να αποκτήσουν το γήπεδο ποδοσφαίρου. Επομένως, χρειαζόταν μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια. Κάτι το οποίο μην το βλέπετε τόσο απλό, διότι από πίσω του κρύβει μια τεράστια δουλειά η οποία έγινε για να μπορέσει να σχεδιαστεί αυτό το πράγμα, να γίνουν όλες οι μελέτες, να πάρουμε τα 800 περίπου χιλιάρικα που είχε δώσει ο Υπουργός τότε για το γήπεδο, και θυμόστε τη φασαρία που είχαμε και προεκλογικά τα λέγαμε αυτά τα πράγματα, που δεν ξέραμε αν τα χρήματα ήταν για το υπάρχον ή ήταν για το καινούργιο. Λοιπόν, να πάρουμε αυτά τα χρήματα από 800-850.000 όσα ήταν και να γίνει 1.050.000, έτσι. Και να μπορέσει σιγά σιγά να πάρει σάκα και ωστά. Με αυτό το 1.050.000 που έχει περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο και βρίσκεται η προγραμματική σύμβαση για έγκριση στο Περιφερειακό, στο ελεκτικό συνέδριο για να μπουν οι υπογραφές της κυρίας Δούρου και η δική μου και να προχωρήσει, έτσι θα πρέπει να μας δώσει το OK στο ελεκτικό συνέδριο. Αυτό το OK περιμένουμε τώρα, σε αυτή τη φάση είμαστε, για να περάσουμε στη δημοπράτηση. Να σημειώσω, γιατί πολλές φορές παρεξηγούμε πράγματα. Και πολλοί από εσάς με ρωτάνε στο δρόμο ή το Σαββάτο όταν καταφέρω να πιω ένα καφέ, ότι δήμαρχε αυτό, δήμαρχε το άλλο, παίρνοντας έτσι ανεξέλεκτα πληροφορίες ή είναι παραπληροφορημένοι ή θελημένα, αν θέλετε, από κάποιους. Το 1.050.000 δεν φτάνει για να πούμε ότι φτιάχνουμε το γήπεδο και μόλις τελειώσει αυτή η εργολαβία του 1.050.000 πάνε οι ομάδες και πέρα. Άρα, να ξέρετε ότι υπάρχει και συνέχεια. Την έχουμε εξασφαλισμένη τη συνέχεια. Κατά την πολιτική μου άποψη, και δεν θεωρώ ότι μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που θα σας πω μου έχουν δείξει ότι δεν σκέφτονται έτσι, πολιτικά, ναι, υπάρχει διάθεση από την περιφέρεια, την ηγεσία της περιφέρειας, δηλαδή την κυρία Δούρου και τον κύριο Φιλίππου, ώστε μετά από αυτό, μετά το 1.050, να συνεχίσουμε στην δεύτερη φάση της χρηματοδότησης, ώστε να περάσουμε πια, γιατί δεν θα υπάρχει στην πρώτη φάση εξέδρα και αποδυτήρια από κάτω, έτσι να περάσουμε λοιπόν στη δεύτερη φάση και να φτάσουμε στο ότι θα μπορεί να εγκατασταθεί μια ομάδα εκεί και να μπορεί να... μια ομάδα, οι ομάδες θα έρθουν εκεί και να μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μέχρι τότε βέβαια, το γήπεδο το οποίο υπάρχει σήμερα και χρησιμοποιείται από όλου, θα παραμείνει και θα πρέπει να λειτουργήσει. Γι' αυτό τον λόγο εξασφαλίσαμε 350.000, οι οποίες θα περάσουν κάποια στιγμή, θεωρώ, σε κοντινό Περιφερειακό Συμβούλιο, για έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, για να γίνει η αλλαγή του ΛΟΤΑΠΙΤΑ σε αυτό εδώ το γήπεδο. Σε αυτό εδώ το γήπεδο που κάποιοι το καταδικάσαν. Μην το θεωρήσετε πολιτικό αυτό που σας λέω. Είναι η πραγματικότητα. Άμα θέλω να το διαντήσω με πολιτικά, θα μπορούσα να σας πω πολλά. Ο προηγούμενος δήμαρχος πήγε τον προηγούμενο δήμαρχο στον εισαγγελέα, έτσι, για το θέμα αυτού του γηπέδου, με το θέμα των 5x5, των 2x5x5, και αν υπήρχαν και δεν υπήρχαν, λες και το γήπεδο αυτό έγινε διαθάρματος. Έτσι. Αυτό, όταν το οδήγησε στον εισαγγελέα, μας
δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα και να ξεκινήσουμε εργασίες για, για την αντικατάσταση του Πλωτάπητα και, αν θέλετε, την συντήρηση, την αναβάθμιση της, της υπόβασης από κάτω. Πρόσφατα, και τα λέω πρόσφατα, στα μέσα του προηγούμενου μήνα, ο εισαγγελέας, μετά από την έρευνα την οποία έκανε, την έβαλε την υπόθεση στο αρχείο. Έτσι. Από εκείνη τη στιγμή αλλάζει ορίζοντας και επομένως γίνεται η μελέτη από εμάς, κατατίθεται στην περιφέρεια, αυτός είναι ο συνηθισμένος δρόμος και τυχαίνει μια άστιγο αναποπιά που το φέρνει, θα χάσουμε ας πούμε ίσως 10 μέρες, έτσι. Αυτές οι 10 μέρες που θα χαθούν είναι η πρόσφατη αλλαγή του φιλιά που από ενώ είχε υπολογιστεί και είχε σταλεί η μελέτη με 23% γίνεται 24%. Αυτό όμως θα πρέπει να αλλάξει. Και ταυτόχρονα γίνανε από την περιφέρεια όταν καταθέσαμε την μελέτη, γίνανε κάποιες παρατηρήσεις, να το πω ανώδυνες με την έννοια ότι οι μηχανικοί με έχουν διαβεβαιώσει στην τεχνική υπηρεσία ότι είναι πράγματα τα οποία εύκολα το διορθώνουμε. Γιατί όλα αυτά να διορθωθούν και να έρθουν στα σημεία αυτά που λέμε, διότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τις 350. Δηλαδή αυτό ακόμα το 1%, αν το υπολογίσετε στα 350, έτσι, μας έβγαζε από πάνω. Επομένως θα πρέπει να γίνουν αυτές οι σημειώσεις, γιατί πρέπει να είμαστε κάτω από τις 350, οπωσδήποτε για να είναι η μελέτη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν γίνονται αυτή τη εβδομάδα. Έτσι, θεωρώ, δεν αποκλείεται και αύριο να είναι έτοιμο αυτό το η καινούργια μελέτη δηλαδή για να πάει στην περιφέρεια και επομένως θα ξεπλέξει και το ιστορία του Πλωτάπητα. Μιλώντας πάλι πάνω σε αυτό, επειδή ο καθένας στο μυαλό του το βάζει, γίνεται αποδεκτή η μελέτη από την τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Ποια είναι η πορεία, πάμε την άλλη μέρα? Όχι, η πορεία είναι η ίδια που είναι τα προηγούμενα χρονοκύβια. Θα πρέπει αυτή η μελέτη λοιπόν να τεθεί από την περιφέρεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο όταν την εγκρίνει, γιατί έχει μαζί ένα αρχιτεύτος που λέγεται προγραμματική σύμβαση, να μας ξαναστείλει την προγραμματική σύμβαση σε εμάς, να την περάσουμε εμείς από το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο και περνώντας το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο να πάει στο ελεκτικό συνέδριο που λέγαμε προηγουμένως που είναι το γήπεδο, να εγκριθεί από εκεί και να προχωρήσουμε. Σε κάποιον που με ρώτησε, και μπορώ να σας πω ποιος είναι, ήταν ο κύριος Καλοπίτας, έτσι, το βλέπεις δήμαρχη ότι θα ξεκινήσει, ας το πούμε, του είπα την αλήθεια, γιατί όλα αυτά που σας λέω, όπως καταλαβαίνετε, είναι πράγματα, τα οποία δεν εξαρτώνται αν, από το Δήμο. Είναι η αυτοκρατία του καλός ή κακός, έτσι δεν είναι το θέμα, κάποιος πρέπει να ελέγξει, του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, πότε θα έρθει η στιγμή που να μπει ο εργολάβος και να κάνει την δουλειά του καινούργιο γήπεδο, εγώ θεωρώ ότι μια καλή, ας το πω έτσι, ναι, είναι περίπου τον Οκτώβριο, έτσι, ή τον Νοέμβριο. Δηλαδή θα έχει αρχίσει η χρονιά. Τώρα, εάν μπορέσουμε εκεί να ξέρουμε, ας το πούμε, τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που θέσουν, ιδιαίτερα από τις δύο που θα βρίσκονται στην ΚΑΜΕ Εθνική, για να μπορέσουμε να μην έχουμε ας πούμε παιχνίδια έξω ή όπως πέρυσι, τώρα τα Χριστούγεννα ήταν 15 μέρες περίπου, διακοπή. Εάν μπορέσουμε λοιπόν να το φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε να μην επηρεάσει έτσι, τις ομάδες τα εντός έδρας παιχνίδια, θα είναι ό,τι το καλύτερο. Βέβαια έχουμε τα υπόλοιπα στάδια να ξεπεράσουμε και επομένως όταν θα ξεπεράσουμε τα επόμενα στάδια, τότε μπορούμε να δούμε και αυτό αυτά για να έχετε μια πληροφόρηση, ας πούμε, από μένα. Α, και να πω ένα παράπονο. Και για τους διοικούντες, μια που είπαμε πολλά παράπονα σήμερα. Αλλά ξέρετε, να μην το πω παράπονο, να το πω σαν εξήγηση. Ότι εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είναι δυνατό κάποιος, ας πούμε, να έχει ένα ερωτηματικό για ένα από αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε και να ρωτάει τον οποιονδήποτε άλλο και να μην σηκώνει το τηλέφωνο, γιατί θεωρώ ότι όλοι εδώ μας έχετε το τηλέφωνο,
τηλεφωνό μου, αλλά και το θάρρος να μου πει, ρε Βασίλη, τι γίνεται με αυτό. Έτσι και αν δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή από κάποια δουλειά, μιλάμε ας πούμε σε μία ώρα. Και προσπαθούν να εκμεύσουν οι πληροφορίες, δεν ξέρω εγώ από πού. Αυτό να το ξέρετε, και δεν το λέω μόνο διότι εγώ είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Έτσι, το λέω στον οποιονδήποτε ότι μπορεί να με πάρει τηλέφωνο και να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα δηλαδή να κυκλοφορεί η παραπληροφόρηση, γιατί ο καθένας αλλιώς τα αντιλαμβάνεται, αλλιώς τα καταλαβαίνει και αλλιώς μετά πάει και τα λέει στον διπλανό του, ο οποίος τα λέει διαφορετικά στον επόμενο και ούτω καθεξής γίνεται μια αλυσίδα λίαν περίεργη. Κλείνοντας, θέλω να επανέλθω στο θέμα που σας είπα, στο θέμα της συνεισφοράς, αν θέλετε, όλων σε αυτή την ομάδα. Εάν είχαμε την πολιτική να ήμασταν πάρα πολύ, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ήδη πιστεύω, όσον αφορά, για να δείτε και την αγάπη του ήδη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πω εγώ για όλες τις ομάδες, μπορώ να σας αναφέρω πόλεις οι οποίες έχουν διπλάσιο πληθυσμό από εμάς, έτσι, πρωτεύουσες νομών, διπλάσιο πληθυσμό από εμάς, και όμως τα χρήματα τα οποία δίνουν είναι μόλις κάτι παραπάνω από τα χρήματα τα οποία διαθέτουν, γιατί πολλές φορές ακούω διάφορες ρήγες. Για τα χρήματα αυτά έχουν σπίξει τα πράγματα, υπάρχουν περισσότεροι ελεκτικοί μηχανισμοί. Τα λέω καλά κύριε Νίκο, πολύ περισσότεροι ελεκτικοί, ελεκτικοί ας το πούμε μηχανισμοί που φτάνουν ότι πάνω από ένα ποσό θα πρέπει σε ένα ειδικό κομμάτι της διάβγειας, θεωρώ ότι όλοι ξέρετε τι είναι η διάβγεια, να πηγαίνει ο σύλλογος και να βάζει, να αναρτά έτσι, όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την οικονομική επιχορήγηση. Δεν ξέρω εάν θα οδηγηθεί με τέτοια, ας πούμε, φρεναρίσματα η τοπική αυτοδιοίκηση σε έναν δρόμο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενισχύσει τις ομάδες. Έτσι. Αλλά επειδή έχουμε δει να συμβαίνουν διάφορα, είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ότι σιγά σιγά προσπαθούν να κλείσουν, αν θέλετε, αυτή την στρόφικα, η οποία μπορούσε και διοχέτευε σε συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους, για την ενίσχυση, ας το πούμε, του έργου τους, να ενισχύει οικονομικά, έτσι, για να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει. Η δική μας υπόθεση είναι να μην σταματήσει αυτό το πράγμα, έτσι. Και αυτό το οποίο μπορούμε να αποδώσουμε στις ομάδες κάθε χρόνο, να το αποδώσουμε. Και όσον αφορά την ερώτηση που κάνατε, έτσι, από τη μία είπατε, εάν τα 19 εμφανίζονται τώρα ή εμφανίζονται μετά, έτσι, ακούστηκε προηγουμένως, αλλά εγώ θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ότι αν εμφανιστεί τον, ας το πούμε τώρα, τον επόμενο χρόνο, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι τελώς, έτσι, λογιστικό. Δεν με ακούσατε όμως, να σας συγχωρέσω για την πράγμα, αφού δεν με ακούσατε. Για την ημερομηνία. Δεν με ακούσατε, ακριβώς γι' αυτό μιλάω. Γι' αυτό σας λέω ότι άμα είναι ημερομηνία, τότε εάν ας το πούμε το 2017 τα χρήματα δοθούν το Φεβρουάριο, για παράδειγμα, τότε θα εμφανίζεται διπλή αστικό επιχορήγηση. Θα εμφανίζεται διπλή, στα δικά σας τα καρδιά. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Η επιχορήγηση όταν βγήκε, νοείται για να ενισχύσει τις δραστηριότητες μέχρι, μέχρι 36 του 2016, με αυτή τη λογική. Γι' αυτό είναι τακτοποιημένο μέχρι εκεί. Το επόμενο θα είναι για την επόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι είναι εντελώς λογιστικό αυτό το πράγμα και δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι ήδη ακουστήκανε τέτοιες φωνές από τη δική μου. Θέλω να ελπίζω, εγώ δεν ένιωσα Βαγγέλη ποτέ μακριά από σένα, να σου πω την αλήθεια, αν και είναι αδερφός μου ο Παπολάκης. Έτσι. Ό,τι εγώ ήλθα μακριά από σένα. Έτσι πράγμα. Εγώ θα να πω ότι δεν ένιωσα. Ένιωσα μερικές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι είχε κρυώσει
με κάποιες συμπεριφορές. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Η συμπεριφορά μας πολλές φορές κάνουμε λάθος. Σπουδής, να μην το πω όπως το λέει η γνωστή τραγουδίστρια, έτσι, σπουδής αλάνθαστος, ας πούμε, έτσι. Επομένως, σε αυτά, σε αυτούς τους δύσκολους μήνες που είναι μπροστά, πιστεύω και ότι εδώ πρέπει να είναι το βήμα από τους νύμνες. Ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε ώστε η χρονιά που θα έρθει να είναι χρονιά σαν και αυτή που πέρασε και ακόμα καλύτερη. Ευχαριστώ.